Το μόνο ευχάριστο της εποχής είναι ότι τουλάχιστον ανοίγει λίγο ο καιρός και βλέπουμε λίγο καλύτερες μέρες και δεν είναι τόσο βροχερός όπως ήταν το περασμένο διάστημα, που εκτός από ότι είναι βροχερός ο καιρός και συννεφιασμένος, το ίδιο ήταν και η τσέπη στο καταστήματα χρόνο. Βέβαια αυτό δεν έχει αλλάξει παρόλο που άλλαξε ο καιρός και τα έξοδα, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολλά, περαιώσεις, ΦΠΑ, ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, που μαστίζουν την αγορά και σε συνδυασμό με την πτώση του τζίρου, είναι πολύ άσχημη η κατάσταση και από ό,τι βλέπετε συνεχίζουν να κλείνουν αρκετά καταστήματα. Το μόνο παρήγορο είναι ότι επιτέλους ξεκίνησε αυτή η επιτροπή για το κόστος των ενοικίων και ευελπιστώ τουλάχιστον να λειτουργήσει ώστε κάποιες άδικες μισθώσεις που είναι ειδικά στο κέντρο της πόλης να μειωθούν, γιατί είναι ένα αρκετά σημαντικό και φλέγον ζήτημα που επιβαρύνεται ως καταστηματάρχες και συναδέλφους στην πόλη μας. Ήδη βλέπουμε να γίνονται διάφορες αλλαγές, να μεταφέρονται καταστήματα από το κέντρο λίγο πιο έξω για να γλιτώσουν το ενίκιο. Το κακό είναι ότι δεν καταλαβαίνουν και κάποιοι ιδιοκτήτες ότι αν θα κλείσει το κατάστημα, πολύ δύσκολα θα το ξανανοικιάσουν και παρατηρείται το φαινόμενο πολλά μαγαζιά που έχουν ξανακιαστεί να είναι για πολύ καιρό κλειστά. Πάντως αποδεικνύει ότι οι καταστηματάρχες πολύ σκληρά για να πεθάνουν. Βλέπουμε ότι το παλεύουν. Βλέπουμε ένα έντονο φαινόμενο στην Κόρινθο και γενικότερα στην Κόρινθο είναι να βλέπουμε αλλαγή διεύθυνση ενός καταστήματος, προκειμένου να πληρώνει λιγότερα ενίκια, προκειμένου να είναι σε έναν διαφορετικό δρόμο. Το κακό είναι ότι όταν προσπαθείς να μειώσεις ή να ζητήσεις τη μείωση του ενοικίου και δεν βρεις ανταπόκριση. Ακούσαμε και κάτι αστεία να τους κόβουν 20 ευρώ από το ενοίκιο. Ναι, και όταν τελικά αποφασίζει και έχει ήδη κλείσει να πάει κάπου αλλού, τότε ο ιδιοκτήτης χαμηλώνει το ενοίκιο, αλλά πλέον έχουν υπογράψει ήδη με το νέο ενοικιαστήριο, οπότε είναι υποχρεωμένοι και αυτοί να φύγουν. Οι έμποροι, όπως καταλαβαίνετε, χρόνια τώρα από την αρχαία Ελλάδα επιβιώνουν. Βέβαια οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες στη σημερινή εποχή, γιατί δεν είναι μόνο να είσαι ένας καλός έμπορος, να φέρνεις ένα καλό εμπόρευμα, έχουν εστερέψει οι τράπεζες να στηρίζουν το εμπόριο. Αυτό ευελπιστούμε επιτέλους, ώστε να ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα εκατομμύρια ευρώ να υπάρχουν στις τράπεζες για να μην μπορούν να διατεθούν και να μπουν στην αγορά. Οπότε έτσι θα κινηθεί και το χρήμα και θα κινηθεί και το εμπόριο, το οποίο θεωρώ ότι είναι το πιο βασικό στην ελληνική, σε παγκόσμια οικονομία, όχι μόνο στην ελληνική. Κλείνοντας, υπάρχουν κινήματα που λένε στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα. Βλέπετε να έχει αλλάξει η καταναλωτική συμπεριφορά των. Εντάξει, το δικό σας επάγγελμα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμείς συμφωνούμε σε αυτό το κίνημα να καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε και να προτιμούμε τα ελληνικά προϊόντα για να στηρίζουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και μας ενδιαφέρει και στηρίζουμε το κίνημα αυτό και μακάρι να γίνει και θεσμός και να το καταλάβουν και οι καταναλωτές ότι καταναλώνοντας ελληνικά στηρίζουν τις ελληνικές επιχειρήσεις. Και εδώ θα ήθελα ακόμα άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους καταναλωτές που στηρίζουν τα μαγαζιά της πόλης μας και όπως ξέρετε σε όλα τα καταστήματα παρόλο που έχουν τελειώσει εκπτώσεις υπάρχουν προσφορές. Και εν ώψη του Πάσχα πιστεύω ότι θα μεγαλώσουν ακόμα πιο πολύ. Θα περιμένουμε να δούμε δηλαδή μήνυ εκτός στην Κόρινθο. Το Πάσχα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έρθει. Θα πιστεύω ότι θα γίνουν και κάποιες κινήσεις ώστε να προσελκύσουμε το αγροτικό κοινό και πιστεύω ότι πρέπει να συνδυάσουμε και την περίοδο της κρίσης που έρχεται σε συνδυασμό με το καλοκαίρι ώστε να η Κόρινθος, επειδή είναι πιο κοντά στους προορισμούς της Αθήνας, να γίνονται κάποιες κινήσεις ή και να διαφημιστεί η πόλη, ώστε να έχουμε περισσότερη προσωπικότητα από την Αθήνα.